Στην Κερασιά οι πυρσιά άναψαν. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει μια φιέστα καλή. Είναι όλα έτοιμα. Μόνο με νίκη βέβαια. Βλέπουμε παρατάσσονται δύο ομάδες απέναντι στον κόσμο. Για τον Σκιούλα, πολύ ωραία παλιά. Δείτε τον Σαρακατσάνο που θα ανοίξει για τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδη θα κάνει το στο Λαζαρίδη. Πολύ καλό το στο Λαζαρίδη. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος από τον Καρακώστα. Σαρακατσάνο θα κάνει την παλιά. Για να δούμε τώρα. Θα γίνει και το σουτ. Δοκάρι, φοβερό δοκάρι εκεί. Παθεί και ο Πρέσγιος. Καθαρό ήταν. Σαρακατσάνος. Ωραία παίζει την μπάλα. Λαζαρίδης. Με το Σκιούλα. Μες στην περιοχή Σκιούλας. Ναι και 1-0. 1-0 ο Σκιούλας. Μέσα σε έξτρας πανηγυρισμούς. Βλέπετε τρέχει ο Σκιούλας στην κερκίδα. Έρχεται εδώ στην κερκίδα. Εδώ μπροστά στην κερκίδα βγαίνει και ο Ρήγας πάνω του. Ετοιμάζει να το κάνει Κασιάνος μέσα στην περιοχή. Δείξαν πολλοί παίκτες εκεί. Θα γίνει το σου τώρα και παραλίγο να γίνει το 1-1. Αφήνει ωραία για τον Ιγνατιάδη, ανοίγει για τον Λέλεκα από την άλλη μεριά. Λέλεκα θα κάνει και το σουτ Λέλεκα. Φοβερό σουτ. Πάρα πολύ καλό το σουτ του Λέλεκα και μόλις out. Ελέζει, γεμίζει. Δείξαν πολλοί παίκτες πέναν κεφαλιά. Και τελευταία στιγμή, φανταστική απόκριση από το Ρίγα τελευταία στιγμή. Ήταν ο Μιχαηλίδης. Μάρκου τώρα και Σαρακατσάνος μόνος του και είναι 2-0. 2-0 για την ομάδα της Νίκης Κερασιάς που πάει νωρίς να κλειδώσει. Μάρκου, μέσα στην περιοχή Μάρκου και ναι και 3-0. Φανταστική είναι για τον Μάρκου και τον Σκιούλα. Σκιούλας θα κάνει δύο τα γκολ του και θα κάνει το 3-0 ο Βαγγέλης ο Σκιούλας μετά τη φανταστική ενέργεια του Μάρκου. Λέλεκας. Μέσα στην περιοχή Λέλεκας. Φοβερό το σούτ του Λέλεκα. Και είπαμε ο Ρήγας δύσκολο να φάει γκολ όπως και το έβγαλε. Δεν πέρασε η μπάλια Νοστρόπουλος. Παρέμβασε και Κανέλης τώρα. Κανέλης που θα ανοίξει για το Σκιούλα. Φοβερή μπαλιά. Φοβερή μπαλιά Σκιούλας μέσα στην περιοχή. Και θα χαθεί η μπάλα και Λαζαρίδης. Λαζαρίδης και 4-0. 4-0. Και όλοι οι παίκτες φεύγουν. Βλέπετε για να δούμε πάνω στον πρόεδρο. Για να δούμε σε ποιον πάνε. Όλοι οι παίκτες, όλοι οι παίκτες πάνε εκεί στους παράγοντες της ομάδος με τον Χατζόπουλο και με τα άλλα παιδιά εκεί πάνε να το χαρίσουν εκεί, να το αφαιρώσουν που θα σηκώσει, μάλλον θα πάρει το Κύπρο πρωταθλητή Κερασιά, έχει ανόδους. Να δούμε, για να δούμε Μάρκο τώρα, μόνο στο Άλμπερ. Θα κάνει το σουτ, φοβερό σουτ. Τελευταία στιγμή ο Καρακώστας θα σώσει την εστία του. Για να δούμε, Μάρκου. Μάρκου και γκολ. Μάρκου και 5-0, φοβερό. Και τώρα, διπλή τούμπα από τον Μάρκου. Διπλή. Και το γκολ βέβαια του Άλμπερτ Μάρκου, 5-0. Θα κάνει το σούτο Λέλεκας, έξω η μπάλα. Και λήξει το αγώνα. Λήξει από τον κύριο Κατσικογιάννη, 5-0. Πρωτάθλημα για την Νίκη Ασάς και σε λίγο θα αρχίσει η φιέστα. Ψηλά ο Νεράτζης, Θεοχαράκης, βλέπει και τα παιδάκια εκεί, μπαίνουν μέσα τα παιδάκια από την Ακαδημία, τα παιδιά, αγκαλιάζουν τους παίκτες και βέβαια Σαπανοπόλεμος ξεκινάει. Ο Θεοχαράκης, ο Νεράτζης, εκεί όλοι οι φίλαθλοι. Η χαρά μας είναι μεγάλη. Τελείωσε μία χρονιά η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ δύσκολη γιατί είχε εξίσου σοβαρές ομάδες. Καταφέραμε το στόχο που είχαμε από το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε τον κόσμο, τη διοίκηση και όλους τους συμπαίκτες μου προσωπικά. Είχαμε στόχο από την αρχή της χρονιάς, από το ξεκίνημα και ευτυχώς το πετύχαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Χαρά και τον προπονητή. Είναι λουσμένος από σαμπάνιες. Βλέπω το χαρήκατε ιδιαίτερα, Νεράτζη. Έτσι, νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Πρώτη φορά Νίκη Ασιάς θα σηκώσει Κύπρο πρωταθλητή, έτσι. Από ό,τι είπαμε και τα παιδιά εδώ έχουν ξαναβγεί στην Α κατηγορία, αλλά σαν πρωτοαθλητές πρώτη φορά. Μία προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι. Το πιστεύαμε βέβαια, όχι δεν το πιστεύαμε. Ήρθαν ποιοτικοί παίκτες, αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό.
να έχει ποιοτικού παίκτε, πρέπει να γίνει και ομάδα. Το χαρήκατε ιδιαίτερα, έτσι. Χαρήκαμε ιδιαίτερα, ναι. Εντάξει. Ήταν ανταγωνιστικό γιατί και τα Βασιλικά ήταν πολύ καλή ομάδα. Μα ακολουθούσαν μέχρι την τελευταία αγωνιστική και εντάξει, το καταφέραμε. Φέτο κερδίσαμε και την άνοδο από τη Β' στην Α. Είμαι χαρούμενο πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ποδοσφαιριστέ μου και το προπονητικό team που δουλέψανε όλη τη χρονιά πολύ σωστά και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Να είμαστε μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Πρωταθλητές.